κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι έφυγε ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος με τις ψευτιές που είπε υπερεύει τα εσκαμμένα, θα κρατήσω την ψυχραιμία μου και θα κάνω την ομιλία που ήθελα να κάνω, ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά σε αυτά που είπατε. Γιατί θέλω να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι το κεντρικό ζήτημα, αν τελικά μπορείς σε αυτές τις σημερινές συνθήκες, σε αυτή την κατάσταση, να κάνεις πράγματα τα οποία να ενισχύσουν τη δημόσια περίθαλψη. Ακούστε, συνάδελφοι του ΚΚΕ, κάνετε ένα λάθος στην ανάλυση σας. Επειδή κάνετε ένα λάθος στην ανάλυση σας, γι' αυτό κάνετε λάθος και στην πρότασή σας. Και επαναλαμβάνω, με όλο το σεβασμό που έχω και στην ιστορία του κόμματός σας, του οποίου υπήρξα μέλος για κάμποσα χρόνια. Στο σύγχρονο καπιταλισμό, τον αιμοδόρο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, υπάρχουν δύο αντικρουόμενες τάσεις στον χώρο της υγείας. Η μία είναι ότι στα πλαίσια του ανταγωνισμού των διάφορων κέντρων Αμερικής, Ευρώπης, Νοτιοανατολικής Ασίας κτλ., του ανταγωνισμού σε σχέση με το ποιος θα είναι πιο ανταγωνιστικός στις αγορές, το κεντρικό σημείο είναι η υποτίμηση της αξίας εργατικής δύναμης. Είναι η μεγάλη υποβάθμιση αυτής της αξίας, άρα η υποβάθμιση και των χρημάτων και της στήριξης που δίνεται στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, δηλαδή και στο σύστημα υγείας. Για να μπορέσουν να πουλάνε ανταγωνιστικά προϊόντα, πρέπει πέρα από τη μισθολογική μείωση να μειώσουν και το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, που είναι τελικά και η χρηματοδότηση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις ασφαλιστικές εισφορές των αναγκών αναπαραγωγής εργατικής δύναμης. Σωστά μέχρι εδώ. Υπάρχει όμως και μια άλλη μεριά, η οποία είναι η εξής, ότι λόγω των εξελίξεων στην επιστήμη και στην τεχνική έχει υπάρξει τις τελευταίες δεκαετίες, έχει υπάρξει μια τεράστια έκταση αντικειμενικοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Τι θα πει αντικειμενικοποίηση? Θα πει ότι αντικαθιστούμε τη διανοητική εργασία ή την τεχνική δεξιότητα ενός υγειονομικού επιστήμονα από ένα μηχάνημα, μια τεχνική, ένα τεστ. Δηλαδή από ένα προϊόν υγείας, από ένα εμπόρευμα υγείας. Αυτά τα προϊόντα υγείας, επειδή καλύπτουν ανάγκες υγειονομικές, πρέπει να πουληθούν και μπορούν να έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά κέρδη. Άρα υπάρχει μια αντιτιθέμενη τάση μέσα στον καπιταλισμό από εταιρείες που τα παράγουν, ότι αυτά πρέπει να πουληθούν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής αυτών των προϊόντων? Τα δημόσια συστήματα υγείας. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής των προϊόντων. Από τη μια μεριά λοιπόν έχει την τάση τη γενική για τη μείωση της αξίας εργατικής δύναμης και της αναπαραγωγής της. Από την άλλη μεριά όμως έχει την τάση από πολύ μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους να θέλουν αυτά να τα πουλήσουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρίτο ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τη χώρα μας, γιατί έχουμε εδώ βαλκανικό καπιταλισμό και ερχόμαστε και από άλλου. Όμως αφορά και άλλες χώρες, όχι μόνο εμάς. Γιατί αυτά τα προϊόντα υγείας έχουν μια διαφορά. Δεν μπορεί να πάει η κάθε κυρία ή κύριος να τα αγοράσει από ένα κατάστημα. Πρέπει κάποιος να διαμεσολαβήσει τη χρήση τους. Κάποιος να τα βάλει, να τα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να πραγματώσουν οι πολυεθνικές το κέρδος τους. Αυτός ο κάποιος είναι ο υγειονομικός επιστήμονας. Αυτή είναι η αντικειμενική βάση της διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Αυτό που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και προσέξτε τώρα, για να μιλάμε με πραγματικά χαρτιά και ανοιχτά. Αν δεν συνεκτιμήσεις και τα τρία αυτά πράγματα, δεν έχεις γραμμή για την υγεία. Και δυστυχώς η αριστερά που και εγώ υπηρέτησα για κάποια χρόνια δεν την είχε αυτή τη γραμμή. Δεν την είχε. Μιλάγαμε μόνο για αύξηση των δαπανών για την υγεία. Δίναν λεφτά. Έφτασε η δημόσια δαπάνη στη χώρα μας να είναι 18 δις ευρώ. Να είναι μια Ολυμπιάδα το χρόνο. 15 με 18 δις ευρώ ήταν η δημόσια δαπάνη για περίπου 13 χρόνια. Από αυτό το ποσό, τα 4 με 6 δις ήταν μαύρο χρήμα υπερτιμολόγησης. Και αυτά τα περισσότερα που λέμε, από αυτά που λέω, τα κατανάλωνε το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ήρθε και ήταν και ένας καθοριστικός παράγοντας της χρεοκοπίας του προηγούμενου μοντέλου της χώρας. Αυτό εδώ. Για κάντε ένα λογαριασμό 6 επί 13 τι βγαίνει, να δείτε τι ποσοστό του δημόσιου χρέους της χώρας, γιατί όλα αυτά αγοράζονταν και με δανεισμό, τι ποσοστό του δημόσιου χρέους της χώρας αποτελεί η δαπάνη της παραοικονομίας στην υγεία στα 300 δις χρέους που έχουμε.
Αυτό είναι. Μαζί με την άμυνα είναι τα μεγαλύτερα. Γελάει ο κύριος Μπαριώτας, τα ξέρει. Αλλά τότε που ήταν στο Πασόκ δεν τα θυμόταν αυτά. Δεν τα έλεγε ποτέ. Λοιπόν, στην ανάλυση του, αυτή είναι η πραγματική ανάλυση της κατάστασης συναγωνιστές από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή είναι η πραγματική ανάλυση. Άρα, ναι, έχεις περιθώριο. Έχεις περιθώριο και σε αυτό το σύστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή έφτασε τη δαπάνη ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Άδωνη με μια οριζόντια περικοπή από τα 18 στα 10 δις. Εμείς φέτος το κάναμε 1800. Ξέρουμε, το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε στήσει το μηχανισμό ακόμα, τον στείνουμε. Και είναι πολύ δύσκολο να τσακίσουμε ένα πράγμα που στήθηκε 30 χρόνια, αλλά να το τσακίσουμε. Έτσι, το φτάσαμε 1800. Ξέρουμε λοιπόν ότι μέσα αυτό είναι 2 με 2,5 δις παραοικονομία. Και στο δημόσιο σύστημα και στο νεοποί, στο ιδιωτικό τομέα. Και δεν μιλάω τώρα για τις ιδιωτικές αμοιβές, μιλάω για τις δημόσιες δαπάνες, έτσι. Είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε κρατικό προϋπολογισμό. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από την πραγματική χρήση των πόρων, για να το πω λίγο ιδεολογικά. Εμείς θέλουμε να αμύψουμε αξιοπρεπώς και όσο τις αξίζει τη ζωντανή εργασία και όχι την νεκρή εργασία. Δηλαδή αυτή που είναι συμπυκνωμένη σε ένα μηχάνημα, μια τεχνική ή ένα αντιδραστήριο ή ένα υλικό. Και γιατί το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο τι ήτανε? Δεν σε πληρώνω αυτό που αξίζει η δουλειά σου, είτε γιατρός είτε νοσηλεύτρια είσαι, είτε διοικητικός είτε οτιδήποτε στο σύστημα υγείας, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις ένα κομμάτι μίζα από αυτό που είναι συμπυκνωμένο στην τιμή αγοράς αυτών των προϊόντων υγείας που είπαμε προηγουμένως και που είναι νεκρή εργασία τελικά, συμπυκνωμένη εκεί. Και σου επιτρέπω, δεν σε πληρώνω για την εφημερία σου, αλλά πάρε μαύρα 1000 ευρώ για το σετ της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Πάρε μαύρα 35.000 ευρώ από το μόσχευμα που ενώ παράγεται με 1000 αξίζει 5.004 με την πώλησή του, τώρα ασφαλιστικά ταμεία το πληρώνανε 60.000 ευρώ. Όλο αυτό το πράγμα έχει βγει από την ανάλυση της αριστεράς. Είχε βγει από την ανάλυση της αριστεράς. Και ο πρώτος χώρος που το έκανε ήμασταν εμείς. Και αυτό το πράγμα σήμερα αποτελεί ένα οδηγό. Γιατί ναι, μπορείς να εξοικονομήσεις πόρους και μιλάω για εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία θα στραφούν σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, σε αύξηση προσωπικού που πάει στο σύστημα, το οποίο το διώξαν με όλη την ιστορία που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερον, σε αποκατάσταση μισθολογικών απολειών. Μπορούμε να αυξήσουμε πάρα πολύ μισθολογικές απώλειες των προηγούμενων χρόνων και να πάρουμε και παραπάνω προσωπικό με την εξοικονόμηση αυτή. Και τρίτον, να ολοκληρώσουμε υποδομές που λείπουν αυτή τη στιγμή όπου λείπουν. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από πλευράς υποδομών, έτσι. Επειδή το άλλο πάρτι που είχε στηθεί ήταν και με τους εργολάβους, ξέρετε ότι χτίσανε πάρα πολλά κτίρια, πήραν τις μίζες οι εργολάβοι και όλοι οι παρατρεχάμενοι και οι διοικητικοί του προηγούμενου κρατικού μηχανισμού και μείναν έτσι. 13 κάφκα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και ψηλολειτουργούν τα 2-3, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε μπροστά. Αυτό λοιπόν είναι μια απάντηση, πιστεύω σοβαρή, στο κυρίαρχο ερώτημα το οποίο βάζετε και που αυτό αποτελεί για μας και τον πυρήνα της αντίληψής μας και το πώς κινούμαστε σε σχέση με το σύστημα υγείας. Ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο για τις προμήθειες, που είναι η μεγάλη τομή και το οποίο σύντομα βγαίνει σε διαβούλευση για να δεχτούμε όλες τις παρατηρήσεις που πραγματικά θα κόψει αυτό το ομφάλιο λόρο της αμοιβής της νεκρής εργασίας αντί για τη ζωντανή εργασία. Τώρα θα αφιερώσω ελάχιστο χρόνο, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ, γιατί ο κύριος Βρούτσης έφυγε βέβαια, έτσι, σαν την Ιφίτσα, έρχεται, κλέβει τα αυγό και φεύγει. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει ένα ασθενοφόρο στην Πάρο, υπάρχουν τρία. Τα δύο είναι μονάδες και το άλλο είναι εφεδρικό. Το τρίτο πήγε τώρα με αυτόν τον διαγωνισμό που δεν πήρε χαμπάρι ο κύριος Λοβέρδος. Δεν πήρε χαμπάρι, δεν το ξέρει. Είναι ο διαγωνισμός που επαναπροκήρυξε. Είναι ο διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει από το 2007. Έτσι, θα βάζε τον πέτη του. Θα βάζε τον πέτη του. Σιγά, να πιάσουμε τα κάστρα για να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό. Αν δεν κάναμε εμείς αυτό που κάναμε τον Οκτώβρη, θα χάναμε και τα 90.
με την ολοκλήρωση από το ελεκτικό συνέδριο. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν το ξέρει, παραδίδονται. Και έχουν παραδοθεί. Η πλειοψηφία των 90 έχει παραδοθεί στις περιφέρειες. Και ένα από αυτά που παραδόθηκε λοιπόν καινούριο, πήγε στην Πάρο και είπαμε να πάρουμε το άλλο καλό που έχουν, μα δεν τους χρειάζεται σαν μέγεθος νησιού, να πάει στη Μυτιλίνη που έχουμε πρόβλημα με τους πρόσφυγες και που θέλει μονάδα. Και έβαλε κάποιους ντόπιους εκεί ο κύριος Βρούτσος να δημιουργήσουν φασαρία για αυτόν τον λόγο, γιατί αυτό έχει κάνει. Με τις διακομιδές του ΕΚΑΠ. Τολμάει και μιλάει και δεν κοκκινίζουν, δεν βρίσκουν μια τρύπα να κρυφτούν. Έτσι. Και αυτοί και το ΠΑΣΟΚ με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, τα οποία τα πληρώσαμε ο Κούκος Αηδώνη, επέσανε τρία. Δεν ξέρουμε, προσέξτε, ως Υπουργείο Υγείας για να δείτε τι έχουν φτιάξει. Δεν ξέρουμε, αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Δεν ξέρουμε πού πήγαν οι αποζημιώσεις ως Υπουργείο Υγείας και αν αποζημιώθηκαν αυτά που πέσανε. Τα δύο τελευταία που είχαν μείνει είναι καθισμένα εδώ και 4-5 χρόνια. Φέτος έκατσε και το τελευταίο από βλάβη, γιατί δεν επιδιορθωνόταν, γιατί υπάρχει και εκεί ένα απίστευτο κύκλωμα. Απίστευτο κύκλωμα από το Υγείας, το ΕΚΑΒ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντιπροσώπους, πώς το λένε, εταιριών κινητήρων, εταιριών αεροπλάνων, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν και αυτοί τρομερά να υπερτιμολογήσουν. Και δώσαμε τη λύση με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και τα ελικόπτερα του στρατού ενισχυτικά. Και μάλιστα άλλο ένα ελικόπτερο πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα το ανακοινώσει ο κύριος Τόσκα σήμερα, το οποίο θα αναλάβει τις διακομιδές τα Σαββατοκύριακα από τα πόδια της Χαλκιδικής, που υπάρχει τρομερή κίνηση και που έχουν χαθεί ζωές λόγω του ότι με το φράξιμο που συμβαίνει εκεί στο Μαρμαρά γίνεται πολύ μεγάλη ο χρόνος για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τροχαία ή άλλα ατυχήματα που συμβαίνουν κάτω. Θα πάει και άλλο, για πρώτη φορά θα πάει και άλλο ένα ελικόπτερο εκεί για να καλύψει τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, είναι πολλά που πρέπει να απαντήσω, αλλά δεν προλαβαίνω, θα διαλέξω μόνο ένα. Ελέγχεται, είπε ο κύριος Λοβέρδος, ελέγχεται, λέει ο προηγούμενος υπουργός για το δελτίο τιμών φαρμάκων. Και ο κύριος Λοβέρδος ελέγχεται. Έτσι. Και ελέγχεται για μια του απόφαση, η οποία ήταν μία από τις αποφάσεις τις οποίες έχει κινηθεί η εισαγγελέας και την οποία ήταν μία από τις 24 αποφάσεις, 24 υποθέσεις που παρέδωσα στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου το ερώτημα να μου πει, μετά τις δηλώσεις που έκανα περί των παραδικαστικών κυκλωμάτων, διότι δεν το ξέρει κανείς αυτή τη χώρα, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, ήταν μία από τις 24 υποθέσεις που είπα ότι πείτε μου τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα εκεί που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ του ΟΚΑΝΑ, με ένα χαρτί, μια απόφαση του κ. Λοβέρδου που ποτέ δεν μετατράπηκε σε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσληψη προσωπικού, που υπογράφει το κελπνό, το αμαρτωλό κελπνό, αυτό το πράγμα, όσο το σκάβεις βρίσκεις φίδια. Φίδια, όχι έντρες και σκορπιούς. Λοιπόν, υπογράφει προγραμματική σύμβαση το κελπνό με τον ΟΚΑΝΑ, ότι του δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβει κόσμο σε 24 δομές να αναπτυχθεί το σύστημα του ΟΚΑΝΑ, πώς το λένε, για την κάλυψη των κάνων χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, και ενώ δεν, προσέξτε, το στέλνει το χαρτί αυτό, χρηματοδοτείται ο ΟΚΑΝΑ με 10 εκατομμύρια ευρώ, κάνει μονομερή αλλαγή τη σύμβαση ο ΟΚΑΝΑ, δεν τα χρησιμοποιεί για προσλήψεις, γιατί ποτέ δεν βγαίνει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, και τα κάνει, χωρίς να το λέει η σύμβαση αυτό, επισκευές υποδομών. Και ψάχνουμε να βρούμε τιμολόγια για τα 5 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν εκεί. Και τα 5 που βρήκαν τιμολόγια είναι Άρτζιμπουρτζι και Λουλάς. Και έχουν γίνει δύο ελέγχοι εκεί πέρα. Και είναι και στην εισαγγελία από άλλη διαδρομή. Και ολοκληρώνεται και δεύτερο πόσμα του ΣΕΙ. Και να δούμε εκεί. Διότι έτσι εμείς έχουμε και την αναλαμβάνουμε με τον Αντρέα την ευθύνη για οτιδήποτε κινείται οπουδήποτε στη χώρα. Στο πιο μικρό κέντρο υγείας, στο οτιδήποτε. Εδώ φύγαν 10 εκατομμύρια. Πήγαν εκεί. Τα κάνανε χουμά. Γιατί χουμά τα κάνανε. Χουμάς είναι αυτό που μένει μετά που βγαίνει το τυρί. Στο τέλος, το άχρηστο. Τα κάμανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και δεν έχουμε ευθύνη, δεν ξέρουμε, εμείς προεδρεύαμε. Λοιπόν, όλοι ελέγχονται και όλοι θα ελεγχθούν. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η επίθεση η οποία δεχόμαστε, όχι από εσάς, από τούτες τις μπάντες της Βουλής, είναι γιατί έχουμε κόψει, έχει σταματήσει να στάζει βρύση. Έχει σταματήσει να στάζει βρύση. Ξέρεις τι είναι να έχεις διαχειριστεί και να έχεις δώσει
σε μια 7ετία, 8ετία, πάνω από 80-90 εκατομμύρια ευρώ διαφημιστική δαπάνη. Ξέρεις τι λεφτά είναι αυτά? Το 14 χρονιά της κρίσης μεγάλη, από το Κελπνό, να δώσεις 6 εκατομμύρια. Ξέρεις αυτό το πράγμα, και το 15 να γίνει 0. Καλώς τον κύριο Γκέλα, τώρα που τα είπα. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα? Να κόψεις, ας πούμε, κάθε χρόνο 6, 7, 8 εκατομμύρια διαφημιστική δαπάνη. Δείτε τους πίνακες που αναρτηθήκαν ανά την Ελλάδα. Ταΐζανε ΜΜΕ το Κέλπνο, όχι μόνο τα μεγάλα εδώ τα αθηναϊκά. Έκανε και εξυπηρετήσεις προσωπικές σε βουλευτές της περιφέρειας με δικά τους μέσα τοπικά. Αυτό το πράγμα γινόταν. Λοιπόν, κόπηκε αυτό, παιδιά, κλάφτε όσο θέλετε. Αυτή είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα. Φρήνος και οδυρμός να γίνει, αυτό δεν ξανααλλάζει. Υπάρχει σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός για τα κανάλια. Έχασα από ό,τι είδα και το Μέγκα την προσφυγή που έκανε. Καμιά εξενταριά προσφυγές έχει μαζέψει ο παπάς. Καλά, ολοκληρώνεται λοιπόν, με αυτό, σας παρακαλώ, νομίζω, κύριε Υπουργέ. Πάντως το ουσιαστικό που ήθελα να μείνει είναι το πρώτο κομμάτι, αυτό που απάντησα σε εσάς. Γιατί έτσι υπάρχουν τα περιθώρια. Και μόνο μέσα από ένα τέτοιο δρόμο, και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν είχαμε καταλάβει και ως αριστερά δεν το είχαμε καταλάβει, είναι ότι για να πάρεις την εξουσία πρέπει να πάρεις την κυβέρνηση. Αν δεν πάρεις την κυβέρνηση, δεν την παίρνεις την εξουσία. Εγώ αυτό το κατάλαβα ως δήμαρχος. Διότι είναι φύσιτε θέση αδύνατον. Εκτός αν μιλήσουμε για ένοπλη εξέγερση. Είναι φύσιτε θέση αδύνατον να διαμορφώσεις όρους μετόπου που να συσπυρώσεις κοινωνικές δυνάμεις όταν δεν μπορείς να αλλάξεις ένα μηχανισμό ο οποίος είναι σαπημένος, διεφθαρμένος και έχει πιάσει όλους τους κόμβους του συστήματος εδώ και 20 χρόνια και δεν αφήνει να προχωρήσει. Το ξέρετε ότι για το διορισμό των νέων διοικητών υπάρχει μηχανισμός που μας καθυστερεί κάποιες μέρες το να διοριστούν. Υπάρχει μηχανισμός που μας καθυστερεί. Κάποιες μέρες που να διοριστούν. Οι 985 που παίρνονται. Ξέρετε ότι έχουμε βάλει ανθρώπους να το κοιτάνε κάθε μέρα, γιατί από τα 15 σκαλοπατάκια του συστήματος του προηγούμενου μηχανισμού το καθυστερούν για να μην φανεί. Αυτό το πράγμα γίνεται. Να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κέλλα. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό σας πονάει και γι' αυτό φωνάζετε. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί τώρα. Γιατί μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Θα χάσετε την εξουσία που νομίζετε ότι ακόμα έχετε. Μην κάνουμε διάλογο. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.